Για περισσότερες από 20 ημέρες στο νοσοκομείο του Ρίου δεν υπάρχει φάρμακο το οποίο είναι απαραίτητο για τις χημειοθεραπείες των καρκινοπαθών. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι εταιρείες που τα προμηθεύουν αυτά τα φάρμακα θέλουν να πάρουν τα χρήματά τους από τα χρέη που υπάρχουν και είναι ένας τρόπος για να πιέσουν το νοσοκομείο και γενικότερα το Υπουργείο για να πάρουν τα χρήματά τους. Δεν ξέρω η διοίκηση τι πληροφορίες έχει και αν έχει συναντηθεί με τις εταιρείες να βρουν κάποιο τρόπο να διευθετηθεί αυτό το θέμα. Είναι κάτι που το χρειάζονται για να το συνιστούν οι συνάδελφοι ογκολόγοι, σημαίνει ότι χρειάζεται. Η διοίκηση του νοσοκομείου του Ρίου υποστηρίζει πως κάνει ό,τι μπορεί για να λυθεί το ζήτημα. Ωστόσο, τα χρέη προς την εταιρεία, η οποία προμηθεύει τα νοσοκομεία με το απαραίτητο σκεύασμα, είναι ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Άσχημο, κύριε. Είναι άσχημο. Το περίμενε εδώ πέρα τώρα. Άσχημα είναι όλα αυτά. Άσχημα είναι, αλλά η κατάσταση είναι. Και θα γίνει ακόμα χειρότερη. Πάντως, σύμφωνα με τους ασθενείς, οι θεραπείες του λεμφώματος αναβάλλονται η μία μετά την άλλη λόγω της έλλειψης του συγκεκριμένου φαρμάκου. Σύμφωνα με τους καθηγητές του νοσοκομείου, εάν αλλάξει το φάρμακο, τότε οι χημειοθεραπείες θα πρέπει να γίνονται με παλαιότερα φάρμακα περασμένων ετών, τα οποία όμως προκαλούν σοβαρές παρενέργειες. Αρκετοί καρκινοπαθείς επιχείρησαν να αγοράσουν μόνοι τους το φάρμακο, ωστόσο η τιμή του ήταν τόσο τσουχτέρη που η τσέπη τους δεν το άντυχε.